και αυτό είπα, είναι το ίδιο σημαντικό όπως είναι η γλώσσα, η ορισμένη γλώσσα, από την οποία βγαίνει και η λογοτεχνία. Παραδείγματος χάρη, έχουμε ένα μυθιστόρημα και το μελετάμε ως λογοτεχνία, το Ζορμπά του Καραντζάκη. Έχουμε το αντίστοιχο και σε μία ταινία. Πρέπει να το ξέρουμε και στη μία και στην άλλη γραφή, στο ίδιο επίπεδο. Και πρέπει επίσης όχι μόνο να μπορούμε να τη διαβάζουμε και τη μία και την άλλη γραφή, αλλά και να τη γράφουμε. Χωρίς να είναι απαραίτητο να γίνουμε καζαντζάκηδες, αλλά πρέπει να γράφουμε όπως γράφουμε τη γλώσσα μας με τον στυλογράφο, να γράφουμε και την κινηματογραφική γλώσσα με το κινητό μας και να μην το βάζουμε όρθιο, όπως είπα. Την ακούσατε μου λίγο, είσαι. Ναι. Αυτά τα ίδια έχω να επαναλάβω από αυτού. Και αυτό το πράγμα πρέπει να μαθαίνετε όπως και η γλώσσα, σε όλες τις βαθμίδες παιδείας. Από τον Ήπιο μέχρι το Πανεπιστήμιο. Δηλαδή και στο Πανεπιστήμιο πρέπει να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε γλώσσα, που δυστυχώς δεν το κάνουν. Ενώ οι Κινέζοι το κάνουν. Οι Κινέζοι δηλαδή στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο Πανεπιστήμιο έχουν διαφορετικά επίπεδα γλώσσας. Στην πρωτοβάθμια έχουν 5.000 ιδεογράμματα, στη δευτεροβάθμια έχουν 10.000 ιδεογράμματα και στο Πανεπιστήμιο έχουν 15.000 ιδεογράμματα. Αποτέλεσμα, όταν πηγαίνουν στην Αμερική οι Κινέζοι της Κίνας, είναι ξεφτέρια. Γιατί είναι ξεφτέρια? Γιατί το πιο δύσκολο σύστημα που υπάρχει, που είναι τα σύμβολα της χημίας, που είναι 240 περίπου, τα ξεπετάνε σε ένα βράδυ. Ενώ οι Αμερικανοί θέλουν 2 χρόνια για να κάνουν. Δηλαδή η προετοιμασία, η γνώση ενός ευρύτερα πολύπλοκου κώδικα σε κάνει όταν βλέπεις μπροστά σου έναν άλλο κώδικα, ο οποίος είναι με λιγότερα σημεία, με λιγότερα στοιχεία και απλούστερος, να τον προσλαμβάνεις αμέσως. Ενώ εμείς που είμαστε του αλφαβήτου με τα 24 γράμματα, καταλαβαίνεις τι δυσκολία έχουμε τη χημεία που είναι 240, όπως είπα. Λοιπόν, αυτοί είναι οι λόγοι. Και το άλλο είναι ότι εφόσον πια διαβάζουμε βέβαια, αλλά κυρίως βλέπουμε μια οθόνη, δηλαδή αντί να είμαστε μπροστά σε μια σελίδα, είμαστε κυρίως μπροστά σε μια οθόνη, πρέπει να ξέρουμε πώς λειτουργεί αυτή η γλώσσα της οθόνης και να την ελέγχουμε, δηλαδή να την διαβάζουμε σωστά. Όπως έχουμε ορθογραφία στην γραφή της γλώσσας, έχουμε και εκεί ορθογραφία. Αλλά δυστυχώς δεν την κατέχουμε και με αποτέλεσμα να διαβάζουμε ό,τι να είναι. Το τι είδε κανένας μας σε μία οθόνη είναι ζήτημα προσθετικής φαντασίας. Δηλαδή αν 5 άνθρωποι δούνε μαζί ένα περιεχόμενο οθόνης το οποίο δεν είναι συνταγμένο σωστά, θα πούνε διαφορετικές γνώμες, αλλά όλα μαζί θα περνάνε σαν μια ρέουσα πραγματικότητα. Τι είδαμε, αυτό που κατέβηκε το σκαλιάκι, μετά το ανέβηκε και μετά τα ξανακατέβηκε, θα το θεωρούμε δηλαδή σαν ένα φυσικό γεγονός και όχι σαν ένα γεγονός πνευματικό που έχει εγγραφεί. Και ποια η γνώμη σας για το φεστιβάλ? Η γνώμη για το φεστιβάλ είναι πάρα πολύ καλή. Είναι το μόνο φεστιβάλ που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα, γιατί φεστιβάλ σημαίνει μια γιορτή και αυτό έχει μια λειτουργία συμμετοχική. Λοιπόν, κανένα άλλο δεν υπάρχει πια σε αυτή τη χώρα και είναι το μόνο που έχει το σώμα του, το κοινωνικό του σώμα δηλαδή, που είσαστε εσείς κυρίως τα παιδιά, και έχει μια λειτουργία προαγωγική, μια λειτουργία προόδου. Δηλαδή, το σώμα προοδεύει μέσω του θεσμού, εσείς δηλαδή. Ευχαριστώ.